Η κυρία Ιονγκέριος έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ημέρες οικονομικής στασιμότητας και ενισχυμένης παγκοσμιοποίησης είναι απαραίτητο και σημαντικό να αναλάβουμε δράση για να στηρίξουμε εκείνους που είναι οι άτυχοι της ζωής. Εκείνοι οι οποίοι έχουν χάσει το παιχνίδι της ευημερίας, που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και την ευημερία, χρειάζονται στήριξη από το κράτος. Το Ταμείο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να απαλύνει το βάρος των κλειδονισμών. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να παρακολουθούμε το δυναμικό διατήρησης ή απώλειας θέσεων εργασίας σε διάφορες συμφωνίες που συνάπτουμε και μέτρα που λαμβάνουμε, και βεβαίως να επιτρέπουμε στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται ένα αποδεκτό κοινωνικό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να στηριχθούν λοιπόν οι χαμένοι της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την γνώμη της Επιτροπής του Διεθνούς Διαδρείου. Ακούσουμε και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ο κύριος Βάλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει να ερευνήσουμε όλα τα σχετικά έγγραφα εις βάθος, και αυτό γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις οικονομικές προοπτικές και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στις περιοχές που πλήττονται από τις απολύσεις, και να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που προβλέπονταν και αυτά που τελικά υπήρξαν. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο αν το κλείσιμο αυτών των εταιριών είναι αποτέλεσμα με την κατάσταση σε τρίτες χώρες ή σε άλλα κράτη-μέλη που ασκούν επιθετικές φορολογικές πολιτικές για να προσελκύσουν τις επενδύσεις. Είναι σημαντικό να μην γίνονται όλα μόνο και προς όφελος των εταιριών, και η Κομισιόν να μπορεί να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις που μετακινούνται εκτός Ένωσης να καταβάλουν αποζημιώσεις στους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται. Ευχαριστώ. Και τώρα, εξ ονόματος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Ντόιτς. Κυρίες και κύριοι, ως υπεύθυνος για την γνωμοδότηση για εξονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης και το ESI πρέπει να συντονιστούν ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει λοιπόν να συντονιστούν ώστε να βρούμε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, να επιτύχουμε συνεργασίες, συνέργειες και να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα ταμεία. Η περίοδος υποβολής, μάλλον έγκρισης των αιτήσεων από το EGF, από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, ήταν 10 μήνες, και αυτό είναι πάρα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μείωση της περίοδου εξέτασης των αιτήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας και της Ισότητας, η κυρία Μπλίνκεβιτς-Χιούτε. Σας ευχαριστώ. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης πρέπει να δεχτούμε ότι βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχασαν την δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια στην μέση αυτής της οικονομικής κρίσης, όπου πολλοί κόσμος απολύθηκε. 4 κλάδοι στην χώρα μου χρησιμοποίησαν την στήριξη της παγκοσμιοποίησης. Ο οικοδομικός κλάδος, κατασκευές επίπλων,
επιπλοποιία ηλεκτρονική. Επίσης, να πω ότι το 1/3 των δικαιούχων είναι γυναίκες. Βέβαια, για την ώρα οι τομείς οι οποίοι απασχολούν περισσότερο άνδρες χτυπήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, θα πρέπει να επαγρυπνεί η Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν παραμελούνται οι γυναίκες και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πακέτα προσωπικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και καλό ότι τα κράτη-μέλη να συλλέγουν στοιχεία και επί τη βάση του φύλου, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι γυναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας και σε ποιους τομείς και αν βρίσκουν ποιοτικές και ασφαλείς θέσεις απασχόλησης και αν βελτιώνονται οι δεξιότητές τους. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να βασίζεστε, νομίζω, στην Επίτροπο μας. Είναι ιδιαίτερα ικανή στην υπεράσπιση των γυναικών στον χώρο εργασίας. Και περνάμε τώρα στους εισηγητές εξ ονόματος των ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚΟ, κύριος Όγκορ. Ευχαριστώ. Εχθές συζητήσαμε τα θέματα των απολειών θέσεων εργασίας, τις υποθέσεις Άλστομ και άλλες. Διαπιστώνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο κόσμο, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κλεισίματα επιχειρήσεων και άλλα προβλήματα που μπορεί να πλήξουν τη βιομηχανία και τους εργαζομένους μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μαξιλάρι προστασίας για τους εργαζομένους μας. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του και ιδιαίτερα έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εξέβρεσης εργασίας για τους λιγότερο ευνοημένους, τους πιο αδύναμους, λιγότερο καλά καταρτισμένους δηλαδή εργαζομένους. Μπορούν βεβαίως να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις για να γίνει πιο αποτελεσματικό και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Grazie, passiamo. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε, να τη δεχθείτε. Please, onorevole Sani. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλω μόνο να ρωτήσω το εξής. Οι διαπραγματεύσεις, πολύ δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις της TTIP. Έχετε τη γνώμη ότι εξασφαλίζουν επαρκή κοινωνικά δικαιώματα ή θα καταστήσουν απαραίτητη την ανάπτυξη του δυναμικού του Ταμείου αντιμετώπισης παγκοσμιοποίησης? Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι μας απασχολούν τα ίδια μελήματα στα κοινωνικά θέματα και άρα λαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο πρόνοια για να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρίαν Χάρκιν για τη δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ τους συνεισηγητές, όπως και την Επίτροπο για τη χθεσινή της ανακοίνωση, πως θα δοθούν παρατάσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Το ΦΕΜ βεβαίως, το ταμείο αυτό, επιτρέπει την αντιμετώπιση των προβλημάτων εκείνων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Άρα σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης όπως είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα, πρέπει να ενισχύσουμε το εργαλείο αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και κερδισμένοι και χαμένοι της παγκοσμιοποίησης, όλο και περισσότερο χαμένοι μάλιστα. Έτσι λοιπόν ζητώ και περισσότερα κονδύλια, αλλά και ενίσχυση του επίπεδου της παρέμβασης και ενεργοποίηση της ρήτρας εξαιρετικών περιστάσεων για να αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες που εμφανίζονται. Επίσης, και σε ένα βαθμό με πρόλαβε η κυρία Τάισεν σε αυτό που ήθελα να σημειώσω, γιατί είπε ότι δεν μπορεί να αντισταθμίζει εμπορικές πολιτικές του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, η πολιτική της κυρίας Μάλστρομ, στη γενική πολιτική όπως την έχει περιγράψει η κυρία Μάλστρομ, αναφέρεται ότι πρέπει να γίνεται
πρόσβαση, πρέπει να γίνεται έκκληση στην υποστήριξη του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση όταν υπάρχουν προβλήματα εμπορικά. Από την άλλη, κυρία Μάλστρομ μας λέει ότι δεν προξενεί δυσμενείς συνέπειες το διεθνές εμπόριο. Είναι αντιφατικά όλα αυτά που μας λέει η κυρία Μάλστρομ. Το ίδιο είχαμε και χθες τη συζήτηση για την Αφρική ή για τη Γεωργία. Δεν υπάρχουν, λέει, δυσμενείς συνέπειες για τη Γεωργία. Μα προφανώς και υπάρχουν. Εάν τις αρνούμαστε, δεν μπορούμε και να τις προλάβουμε και να τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ λοιπόν λέω να τις αποδεχθούμε ότι υπάρχουν και να τις αντιμετωπίσουμε για να βοηθήσουμε πριν τη βιομηχανία. Πριν να φτάσει η ώρα να βοηθήσουμε τους εργαζομένους που θα έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους και πια δεν θα έχουν σωσμό. Ευχαριστώ πολύ. Συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, Γκέρικε. Δεν είναι εδώ. Φιλελεύθερη Δημοκρατική, Σαμπούν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω και πάλι. Τρίτη φορά βέβαια παίρνω το λόγο. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι δύσκολη αυτή η ολομέλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και την κυρία Χάρκιν, την εξαιρετική εισηγήτρια. Να πω το εξής. Οποιαδήποτε ασυμμετρικό σοκ, οποιαδήποτε οικονομική εξέλιξη, οποιαδήποτε συγκυριακή αλλαγή, εφόσον είναι βεβαιασμένη, δημιουργεί κάποιες μεταβατικές περιόδους. Αυτό έχει μια δυναμική και θα υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι. Για το TTIP, που θα έχουμε πολύ σημαντικές εμπορικές αλλαγές, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι νικητές βράχυπρόθεσμα. Με το νέο κοινωνικό μοντέλο όμως, τι θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε αυτούς που θα χάσουν, έστω και βράχυπρόθεσμα, να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε λοιπόν και αυτό το ταμείο και να το ενισχύσουμε δίνοντας βάση στην ανάκτηση, στην επανένταξη, στην ανάκαμψη, ιδίως για τις πιο μειονεκτικές περιοχές. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και οριζόντια να δούμε το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ επιχείρησεων, μεταξύ τομέων. Πρέπει να βελτιωθεί αυτή η πτυχή. Ποτέ όμως δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραιτηθεί της προσπάθειας να βοηθήσει την κοινωνική συνοχή όταν η οικονομική συγκυρία σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιοι χαμένοι. Il gruppo confederale della sinistra unitaria europea, sinistra verde nordica, la parola all'onorevole Boylan. Κυρία Boylan από την GUE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν για την έκθεσή της και να απηχήσω κάποια από αυτά που είπε. Είναι ένα θετικό ταμείο, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, και το στηρίζω. Όμως αυτό συχνά χρησιμοποιείται για να αποζημιώσει το επιβαρυντικό αντίκτυπο των πολιτικών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολιτική αποβιομηχανοποίησης και ελεύθερου εμπορίου που δημιούργησαν τις ανάγκες για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αυτό έχει υποβαθμίσει τα δικαιώματα. Αυτό όλο έχουν υποβαθμίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και μέσα σε όλα αυτά συμφωνώ με την περισσότερη διαφάνεια αλλά και την αναφορά σε μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στα επίπεδα των κρατών μελών ώστε να εκτιμήσουν τα κράτη-μέλη την πρόοδο και να δουν πού θα πρέπει να παρέμβουν επιγόντως. Σε πολλές χώρες όπως την Ιρλανδία, τη χώρα μου, υπήρξε απορρόφηση αυτών των χρημάτων και μάλιστα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ άδικο για τους εργαζόμενους που το δικαιούνται. Επίσης, καλωσορίζω την αναφορά στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων εργασίας πρόκειται για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων. Είναι καλή η έκθεση αυτή εν γέννη και ευχαριστώ και πάλι την κυρία Χάρκιν για την συνένεση που διαγράφεται για την έκθεση της. Κυρία Μπόιλαν, έχετε μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε? Mr. Hull, you have the floor. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Έχετε το λόγο.
Συμφωνώ με ο κύριος Γουλφ. Συμφωνώ με την ανάλυση σας για τα προβλήματα του EGF, αλλά δέχεστε ή όχι την αρχή ότι η ίδια ύπαρξη του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης επιτρέπει στο διοικητικά στελέχη των μεγάλων ομίλων να προβαίνουν σε απολύσεις, γνωρίζοντας ότι μπορούν να απολύσουν ελεύθερα και να ξεφύγουν με τις πολιτικές τους λόγω ακριβώς της ύπαρξης αυτού του Ταμείου. Και αν δεν υπήρχε, θα αναγκάζονταν από τα εθνικά κράτη να καταβάλουν τα δικά τους χρήματα και στις αποζημιώσεις των όσων απολύουν. Ναι, συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των όσων είπατε. Βεβαίως, ως κάποιος που ήταν μέλος συνδικάτων για πάρα πολλά χρόνια, αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι εργαζόμενοι. Και αν και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά για να εξασφαλίσουμε σωστές αποζημιώσεις, σωστές συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους εργαζόμενους, αλλά και να αλλάξουμε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το εμπόριο και στις σχέσεις της με τις πολυεθνικές, τους πολυεθνικούς ομίλους που μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους κατά αυτόν τον τρόπο. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι το μόνο που έχουμε. Το δέχομαι γιατί, γιατί πρέπει, χρειαζόμαστε οτιδήποτε μπορούμε να καταφέρουμε, ειδικά στην Ιρλανδία αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την κατεύθυνση και τον τρόπο μεταχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολυεθνικών ομίλων. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για την απάντησή σας. Και τώρα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η κυρία Μπόλα Άκερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Χάρκιν για την ιδιαίτερως επικοδομητική και πολύ καλά στοχευμένη και ευχαριστή συνεργασία. Για εμάς τους πράσινους, η ευρωπαϊκή παγκοσμιοποίηση είναι το ευρωπαϊκό μέσο για την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης όταν κανείς χάνει τη δουλειά του ή κινδυνεύει να περιπέσει σε φτώχεια. Πρόκειται για ένα από τα λίγα εργαλεία με τα οποία μπορεί, ένα από τα λίγα εργαλεία που έχουμε για να σηκώσουμε τον πολίτη, άνδρα ή γυναίκα που κινδυνεύει να πέσει στα χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν θέλουμε ιδιαιτέρως να επισημάνουμε πως η αξιολόγηση των συνεπειών ως προς την ισότητα των φύλων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το ότι έχει συμπεριληφθεί. Άρα μπορεί να αξιολογηθεί το κατά πόσον τόσο άνδρες όσο και γυναίκες αξιοποιούν αυτές ή μπορούν να υποφεληθούν από αυτά τα βοηθήματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε πάντως το Ταμείο να μην γίνει μια έμεση πολιτική στήριξης των ομίλων ή διόρθωσης λαθών της εμπορικής, διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Πρέπει να προστατεύει και να προσφέρει τη βοήθειά του σε όλους τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες όλων των κρατών και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν την καλύτερη ενημέρωση. Πρέπει να καλύπτει και τα κενά και παραθυράκια που αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους σε ορισμένα κράτη-μέλη. Πρέπει να καλυφθούν αυτά ώστε ό,τι είναι υποχρέωση του κράτους-μέλους μέσα από την κοινωνική πολιτική να μην είναι δυνατόν να παραμελείται για να αναλάβει δράση μόνο το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Αυτά και ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή εξορρόπηση δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευρώπη των Ελευθεριών και της Άμεσης Δημοκρατίας. Acre. Acre, συγγνώμη. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αυτός κι αν είναι φημισμός. Δηλαδή, η λύση σε όλα τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο πολλά χρήματα, πιο πολλά χρήματα, πιο πολλά χρήματα. Όχι αλλαγή πολιτικής, ούτε αλλαγή κυβέρνησης, ούτε φυσικά σε καμία περίπτωση παρέτηση από το ενίο νόμισμα που τέτοια εξαθλίωση έχει προκαλέσει στα κράτη του Νότου. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε από τους φορολογούμενους που ήδη υποφέρουν. Μπορεί να αυξηθούν τα στοιχεία του ΑΕΠΑ. Στη χώρα μου όμως η παραγωγικότητα μπορεί να είναι πιο πάνω, αλλά έχουν συμπιεστεί μισθοί του κόσμου. Διότι υπάρχει μια εντελώς
άνευ οποιοδήποτε ελέγχου, εισρωή φτηνού εργατικού δυναμικού. Και όμως μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Υπάρχει μια δημοκρατική επανάσταση, συντελείται τώρα με τα δημοψηφίσματα, που είναι και το καθημερινό θέμα, το πιο σημαντικό σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα γίνουν τέτοια δημοψηφίσματα. Ακολουθήστε λοιπόν το ρεύμα και ορίστε εμπορικές πολιτικές που θα είναι υπέρ των δικών σας περιφερειών και χωρών. Γιατί εμείς εδώ θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας και όχι τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε. Και επίσης η πλειοψηφία με πολλά εκατομμύρια διάφορα στη Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της ανάκτησης του ελέγχου της εμπορικής πολιτικής. Ακολουθήστε λοιπόν το δρόμο που χαράξαμε και αφήστε να κερδίσει η δημοκρατία και οι συμπολίτες. La parola non è Gelstra per il gruppo Europa delle Nazioni. Gelstra, εξ ονόματος της Ευρώπης, δράση για την ελευθερία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός είναι απόλυτα σαφές για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Στόχος είναι να ξαναβρούν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί, γιατί έχουν χάσει την εργασία τους λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Νομίζω όμως πως έχουμε δει το εξής. Λιγότερο από το μισό των όσων παίρνουν χρήματα από αυτό το ταμείο βρίσκουν δουλειά. Και σίγουρα αυτό δεν είναι επιτυχία. Και έπειτα δεν υπάρχει πλέον αυτή η κρίση παγκόσμιου τύπου. Βέβαια υπάρχει η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κακοδιαχείρισης της κρίσης και επειδή κάποιες χώρες επιτρέπεται να επανέλθουν στην ανάπτυξη, ενώ άλλες όχι. Γιατί λοιπόν να ρίχνουμε και άλλα χρήματα σε αυτή την υπόθεση, εφόσον δεν βοηθάει σε τίποτα? Το πρόβλημα είναι το ίδιο το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει την εξουσία για την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και πολύ κακό σημάδι, βέβαια. Ευχαριστώ. ECR Γκέρικε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χτες ακούσαμε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και είδαμε ότι η Ευρώπη δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Τώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να είναι πρότυπο για την Ευρώπη το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Συνθεκών της Παγκοσμιοποίησης. Ναι, είναι ένα μέσω το ταμείο το οποίο υποτίθεται πως θα βοηθήσει εκείνους που έχασαν τη θέση εργασία τους λόγω της παγκοσμιοποίησης, θα τους βοηθήσει να, άμεσα να μπουν και πάλι στην αγορά εργασίας όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση και αντιμετωπίζονται οικονομικοί κλειδονισμοί. Ας το πούμε έτσι. Πολύ καλά. Αλλά για να σας μεταφέρω από το περιοδικό Spiegel, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν τους θέλει κανένας. Και γι' αυτό εμείς πάντοτε στην ομάδα μου παρακολουθούμε με επικριτικό τρόπο τον αγώνα για αυτό το ταμείο. Πρέπει να είναι καλύτερο το ταμείο, λοιπόν, αυτό λέμε. Η άμεση ενίσχυση μπορεί να έχει νόημα μόνο εάν προσφέρεται κατά τρόπον άμεσο και μη γραφειοκρατικό. Αυτή είναι ακόμη η μεγάλη πρόκληση για το δεύτερο ήμιση της λειτουργίας του ταμείου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαριανόπουλος. Η θέση στήριξη των μαζικά απολυμένων που θα εμπλουτιστεί από την επικείμενη απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων από την ελληνική κυβέρνηση και το κουαρτέτο επιβεβαιώνουν διαπιστώσεις της έκθεσης ότι, πρώτον, οι επιχειρήσεις κλείνουν είτε από ανταγωνισμό μεγαλύτερων, είτε λόγω μετακίνηση σε άλλο τόπο ή κλάδο για μεγαλύτερα κέρδη με μικρότερο εργατικό κόστος, αξιοποιώντας την περίφημη ελευθερία διακίνησης κεφαλαίου από το Maastricht, δηλαδή με άλλα λόγια καπιταλισμός. Δεύτερον, ο φόβος των αντιδράσεων στις απολύσεις εμποδίζει τέτοιες αναδιαρθρώσεις. Σαν μέρος αυτών, λοιπόν, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αναλαμβάνει να τις εκτονώσει μοιράζοντας ασπιρίνες. Γι' αυτό οι αιτούντες στη βοήθειά του είναι κυρίως οι εργοδότες. Τα προγράμματα κατάρτισης, δηλαδή επιδότηση της εργοδοσίας με το επίδομα ανεργίας των ανέργων, αν καταλήγουν σε θέση εργασίας, αυτή είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Οι επιδοτούμενες μικροεπιχειρήσεις κλείνουν, ενώ επιτίδη λιμένονται κονδύλια του Ταμείου. Οι ασπιρίνες δεν γιατρεύουν τον καρκίνο της ανεργίας. Αγώνας τώρα να μην περάσει η απελευθέρωση των απολύσεων, αυξημένο επίδομα ανεργίας σε όλους για όλη τη διάρκεια της με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Grazie. La parola onorevole David Casa. David Casa. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω. Και την εισηγητρία κυρία Χάρκιν. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Κάζα. Δεν ακούμε την μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Όχι, στα ιταλικά δεν ακούω τίποτα. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει, είναι τώρα. Ρυθμιστεί και μπορείτε να συνεχίσετε. Έλεγα λοιπόν για τη χθεσινή συζήτηση για την εταιρεία Caterpillar στο Βέλγιο, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Φυσικά και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και αποτελεσματικότεροι και να αναλάβουμε άμεσα δράση, διότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους εργαζομένους να μείνουν εκτός της αγοράς εργασίας και να περιμένουν για πάρα πολύ καιρό. Φυσικά, βέβαια, υπάρχουν και επιτεύγματα, υπάρχουν θετικά από αυτό το ταμείο. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το ταμείο στο δυνατόν περισσότερο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει οπωσδήποτε, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που ζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Συνορεύει Ούλφσκοκ. Ούλφσκοκ. Ευχαριστώ. Το σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Παγκοσμιοποίησεις για να είναι χρήσιμο για τις μικρές και τις μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν προαποτούμενα για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το ταμείο. Ωστόσο, για παράδειγμα, στην Νότια Σουηδία, δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο για την εταιρεία Findus, για παράδειγμα, διότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ανθρώπων που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ελαφρυντικά για τις εταιρείες που εμπλέκονται σε εμπορικές συγκρούσεις. Η Κομισιόν λέει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Κοινοβούλιο όμως λέει πως ναι. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια συμφωνία σε σχέση με την εφαρμογή του ταμείου. Φυσικά το συζητούμε και με την Επίτροπο για το Εμπόριο, την κυρία Μάλστρομ, η οποία εξέφρασε την διαθεσιμότητά της για μια ερμηνεία τέτοιου τύπου. Γιατί υπάρχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις μετά από εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το ταμείο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Γιατεμάκη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση έχει δώσει βοήθεια στο να ξαναγυρίσουν στο χώρο εργασίας, στο να βρουν μια διαφορετική κατάρτιση οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Ένα καλό παράδειγμα λοιπόν και μπορούμε να διδαχτούμε από τα όσα έχει επιτύχει. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να είμαστε και επικριτικοί απέναντι στο ταμείο και τη χρήση του. Γιατί πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει μέτρα, για να αντικαταστήσει μέτρα κοινωνικής εξισορρόπησης που έπρεπε να είχαν λάβει τα ίδια τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η δουλειά του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, είναι καθήκον των κρατών μελών να αναλάβουν τέτοιου είδους μέτρα. Και άλλα αντίστοιχα ταμεία βεβαίως υπάρχουν για να βοηθούν τους ανθρώπους. Εάν δείτε όμως τα ποσοστά της επανέβρεσης θέσης εργασίας που παρουσιάζονται από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, έχουμε ένα ποσοστό περί τα 40%. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ήταν εξαιρετική η έκθεσή της και περιγράφει με εξαιρετικό τρόπο τις δραστηριότητες του Ταμείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία HDI. Heckman. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, η έκθεση της κυρίας Χάρκιν
συνοψίζει με πολύ καλό τρόπο το ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής, την παγκοσμιοποίηση, και πράγματι είναι πολύ σημαντικό και καταδεικνύεται πόσο μεγάλη ανάγκη έχει να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που είναι συμπληρωματικά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να γνωρίζουμε ότι βασίζεται σε μια μακρά περίοδο προγραμματισμού, ενώ το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ad hoc, θα έλεγα, κατά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τη βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να επενδύσουμε σε μακροχρόνιες λύσεις που θα μεταφράζονται σε πραγματική βελτίωση της αγοράς εργασίας. Δυστυχώς, εάν δούμε πόσοι άνθρωποι είναι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες με βάση τη στήριξη από το Ταμείο, είναι πολύ λίγος ο αριθμός αυτός ακόμη. Ευχαριστώ. Νεκρέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να λάβω το λόγο γιατί είμαι ειδικός συζητητής των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών για τα κονδύλια του Ταμείου. Έχω συχνά αναλάβει τις εκθέσεις και την παρακολούθηση διαφόρων έργων και έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των απολυθέντων για να μπορούν περισσότεροι να επωφελούνται, και επίσης θα πρέπει η Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή στα κράτη-μέλη, γιατί κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο από τα άλλα το Ταμείο. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη, πιο αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι ένα χρήσιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Ταμείο. Πρέπει ωστόσο να βρούμε και έναν τρόπο για την κατάλληλη χρηματοδότησή του. Αποτελεί μια ταχεία ανταπόκριση στις δυσμενείς συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ, κύριε Μαριάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε με σκοπό την παροχή στήριξης προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών ή εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Για την περίοδο 2007-2013 ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου ήταν 550 εκατομμύρια ευρώ. Όμως για την φετινή χρονιά το ποσό αυτό θα πέσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως για τη χορήγηση βοήθειας ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στους 557 απολυμμένους του σούπερ μάρκετ Λάρισα στην Ελλάδα, έπειτα από αίτηση που είχε υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές στις 26 Νοεμβρίου του 2015. Επομένως, δεδομένου του ρόλου του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και όπως ζήτησα ήδη με γραπτή μου ερώτηση στις 26 Απριλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει αντίστοιχα με την αποζημίωση των απολυμμένων του σούπερ μάρκετ Λάρισα να δρομολογηθεί άμεσα και η αποζημίωση των απολυμμένων από την ηλεκτρονική Αθηνών στην Ελλάδα, η οποία κήρυξε πτώχευση, αφήνοντας άνεργους πάνω από 500 εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Honorevole Harkin. Oh, scusi. Prima. Κύριε Harkin, όχι, με συγχωρείτε. Πρώτα ο κύριος Tomic. Hvala lepa za besedo. Kirja Tomic, nome. Εγώ παρακολουθώ τι γίνεται με αυτό το ταμείο. Το παρακολουθώ, παρακολουθώ τις αλλαγές. Στις αρχές οι κανόνες ήταν εξαιρετικά άκαμπτοι και το ταμείο θα ίσχυε μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά τώρα μόνο αυτοί που αυτοαπασχολούνται μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ταμείο. Βεβαίως δεν έχουμε κάνει αρκετά σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο, τουλάχιστον όχι ανοιχτή. Οι εταιρείες και τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το ταμείο αυτό. Με τα λύπης μου λέω ότι μόνο μία αίτηση από τη δική μου χώρα, τη Σλοβενία, είχε σε έκβαση.
και θα ήθελα να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στο τι γίνεται στο ταμείο αυτό, ώστε να μπορεί ο κόσμος να έχει πιο εύκολα πρόσβαση. Μάλιστα, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Πρώτα η Επίτροπος Τάισεν και μετά η εισηγήτρια Χάρκιν. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, να εκφράσω ακόμα μια φορά